Φίλες και φίλοι, καλωσορίζουμε σήμερα στην Αγιά τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα. Σε μια μεγάλη συγκέντρωση που αποδεικνύει ότι οι αγώνες του ΚΚΕ για την υπεράσπιση του κόσμου της εργασίας, της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας έχουν μεγάλη απήχηση στην περιοχή μας. Απήχηση και επιρροή που φαίνεται στην καθημερινή μάχη των δυνάμεων της κοινωνίας απέναντι σε ένα αντιδραστικό σύστημα εκμετάλλευσής της που όμοιο δεν αντιμετωπίσαμε ίσως ποτέ. Η αγωνιστικότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής, οι ενωτικές πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, η συνεργασία με τους συνεταιρισμούς και τους συλλόγους πανελλαδικά καθιέρωσαν την Αγιά ως το σημείο συνάντησης και το ορμητήριο για τον μεγάλο αγώνα των διεκδικήσεων, των δίκαιων διεκδικήσεων των αγροτών. Και μέσα από αυτόν τον αγώνα κερδίσαμε πολλά, όχι όλα, όχι όσα θέλαμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και μάχες, μεγάλες μάχες να δώσουμε. Κερδίσαμε όμως την ενότητά μας που μας δυναμώνει και μας κάνει ισχυρούς απέναντι στις καθημερινές αδικίες. Και αποτελεί δικαίωση γραμματέα για όλους τους αγρότες της χώρας, όπως και ιδιαίτερη τιμή για την επαρχία μας, η συμμετοχή του Ρίζου Μαρούδα στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας του ΚΚΕ. Όπως αποτελεί αναγνώριση των αγώνων των αγροτών η παρουσία σου σήμερα στην Αγιά. Μετά από 20 χρόνια σχεδόν, σήμερα ορκίσαμε τα παιδιά του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, αποκαθιστώντας μια τεράστια αδικία, χωρίς όμως να λυθούν τα ουσιαστικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης, όπως είναι το μόνιμο προσωπικό, η υποστηλέχωση, η υποχρηματοδότηση, το κόστος της ενέργειας και των καυσίμων και πολλά άλλα. Και ενώ πολίτες και αυτοδιοίκηση προσπαθούν να κρατηθούν, έρχεται άξαφνα η κυβέρνηση με το φάντασμα της ΡΑΕ να καταλύσει κάθε τι δημόσιο, να δώσει σε ιδιώτες και να χαρίσει στο μεγάλο κεφάλαιο το πολύτιμότερο των αγαθών, το πόσιμο νερό και τις υποδομές που φτιάχτηκαν με τον κόπο του ελληνικού λαού. Και μαζί με αυτά το νερό της άρρευσης, τα απορρίμματα και τα δίχτυα αποχέτευσης. Αυτά λοιπόν δεν θα περάσουν, γιατί μαζί, αταλάντευτα και με συνέπεια, θα δώσουμε τη μάχη ενάντια στα μεγάλα συμφέροντα και θα σταθούμε απέναντι στις πρακτικές τους, μένοντας πιστοί στο πλευρό των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των φοιτητών και των μικρομεσαίων. Έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε και θα υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις μας. Avec victoire, με τη νίκη. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, αγιώτες και αγιώτισσες, καλωσορίζουμε σήμερα τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Υπαίθρου Λάρισας της Κομματικής Οργάνωσης Αγιάς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που βρίσκεται σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος εδώ στην Αγιά, σε μια περιοχή που έχει μεγάλη συμβολή σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες στο πέρασμα όλων των χρόνων, ξεκινώντας από τις μεγάλες κινητοποιήσεις με το κίνημα παλιών πολεμιστών ενάντια στα τσιφλίκια από το 1924 ακόμη, περνώντας την Εθνική Αντίσταση, φτάνοντας και στο σήμερα και στο χθες, αλλά και στο σήμερα, όπου η Αγιά το προηγούμενο διάστημα ήταν το επίκεντρο των αγροτικών κινητοποιήσεων. Μέσα από την ενότητα, την αποφασιστικότητα των αγροτών εκφράστηκαν ορισμένα αποτελέσματα, τα οποία θα πρέπει και το επόμενο διάστημα να συνεχίσουν αυτοί οι αγώνες, γιατί μόνο μέσα από τους αγώνες μπορούν να πιεστούν κυβερνήσεις και να απαρθούν να αποσπάσουμε κατακτήσεις σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα κινήματα. Είναι κοινή ομολογία και παραδοχή τουλάχιστον των αγροτών και των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων
ότι το ΚΚΕ στάθηκε μπροστά σε όλους τους αγώνες και σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ανέδειξε προβλήματα, διεκδίκησε μαζί με άλλον κόσμο βεβαίως αιτήματα, είχε αποτελέσματα αυτός ο αγώνας, δείχνει τη δύναμη του λαού μας αν πάρει την υπόθεση της ζωής του στα χέρια του. Σαφέστατα, το ΚΚΕ στήριξε τα αγροτικά αιτήματα, αλλά και τις μορφές πάλης, και είναι ιδιαίτερης μεγάλης σημασίας για ένα κίνημα να υπάρχει ένα κόμμα που με συνέπεια στηρίζει όχι μόνο τα αιτήματα και δεν το κάνει μόνο προεκλογικά και ψηφοθερικά, αλλά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και τις μορφές της πάλης. Και βεβαίως πρέπει να θυμίσουμε ότι κατέθεσε και μια μεγάλη τροπολογία στη Βουλή για να υπάρχει ελάφρυνση των λαϊκών νοικοκυριών, για να υπάρχει αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες, να υπάρχει μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος και του οικιακού ρεύματος, να υπάρχει κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, στα μέσα και εφόδια, μια τροπολογία που όλα τα υπόλοιπα κόμματα την απέρριψαν. Και αυτό δείχνει και προθέσεις μπροστά και στην επόμενη κυβέρνηση, γιατί μπορεί να μας τα κόβουν παχιά προεκλογικά, αλλά η πρακτική και η πολιτική τους δείχνει κάτι άλλο. Η Αγιά μπορεί να κάνει την έκπληξη. Η Αγιά, με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι κάτοικοί της, με τις δυσκολίες που βιώνει το χειμώνα, την ερήμωσή της, τη δυσκολία ακόμα και να βγουν έξω ο κόσμος, όλο αυτό που βλέπουμε και το ζούμε καθημερινά, είναι απόρρια πολιτικών, είναι απόρρια κυβερνήσεων, είναι απόρρια συγκεκριμένων κομμάτων. Μπορεί να κάνει την έκπληξη με ένα ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις εκλογές την 21η Μαΐου.